Δεύτερο κομμάτι. Τέθηκε από τον κύριο Ψιλογιαννόπουλο κάτι πολύ σοβαρό που το είχε ξαναθέσει. Να πάρθει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάρθηκε τέτοια απόφαση. Να στηρίξουμε, όπως έχει κάνει και η ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφασή της, την προσπάθεια που θα έχει την πρωτοβουλία η ΚΕΔΕ να επιστραφούν ακίνητα των Δήμων ή και αρχαιολογικοί χώροι πάλι πίσω στο κράτος. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, μια κοινή υπουργική απόφαση που ήταν έξυπνα διατυπωμένη, δεν υπάρχουν τα ακίνητα αλλά τα ΚΑΕ, δηλαδή οι κωδικοί στο κτηματολόγιο, έγινε προσπάθεια και έχουν εχωρηθεί τέτοια ακίνητα στο υπερταμείο, αυτό που αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, αυτά όλα θα πουληθούν για να ξεχρεώσει η χώρα. Και εκεί μέσα δυστυχώς έχουν μπει και αρχαιολογικοί χώροι. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην ΚΕΔΕ. Πήραμε τη σχετική απόφαση, την οποία θα την υποβάλουμε στην ΚΕΔΕ, να είμαστε και εμείς ένας από τους Δήμους που θα παλέψουμε μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να ανατραπεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, να βγουν ακίνητα των Δήμων που είναι μέσα και αρχαιολογικοί χώροι και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αξιοποιηθεί σε όφελος του ελληνικού λαού.